δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα στο περιβάλλον το ευρωπαϊκό που καταγράφεται με τα πολλά προβλήματα και με περιπτώσεις τύπου Brexit, μετά και τις πρόσφατες ευρωεκλογές, η Ευρώπη πρέπει να ξαναδεί το κομμάτι επικοινωνίας και θέλω να και πιστεύω ακράδοντα αυτό, αυτό βγήκε και μέσα από την, από την ποιοτική έρευνα αλλά και την τεκμηρίωση μέσα από τη βιβλιογραφία, ότι η Ευρώπη ποτέ δεν έδωσε την απαραίτητη θεσμική βαρύτητα στο κεφάλαιο επικοινωνία. Συναρτώ και συσχετίζω την έννοια του war room, δηλαδή της αίθουσας πολέμου, με μια κρίση. Δεν μπορώ να συναρτήσω την έννοια του war room σε εκλογές στην Ελβετία. Συναρτώ την έννοια επομένως του war room σε μια κρίση η οποία σε οδηγεί στο άμεσο συμπέρασμα ότι υποκείμενο των όσων κάνεις είναι η πατρίδα, δεν είναι ένα κόμμα. Επομένως, αν υπάρχει war room, δεν υπάρχει παράταξη. Και όταν δεν υπάρχει παράταξη, δεν υπάρχει κάποια κομματική μοιοπία πολλές φορές η οποία επηρεάζει από εδώ ή από εκεί. Ήθελα απλώς αυτό να πω, διότι θεωρώ ότι το υποκείμενο είναι το πιο σημαντικό κάθε φορά να το γνωρίζουμε όταν είναι να έχουμε την τεράστια παραγωγικότητα που γνωρίζοντας το Σπύρος είχε με το θαυμάσιο αυτό βιβλίο του. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που είμαι σήμερα εδώ. Είμαι παρόν στην παρουσίαση ενός βιβλίου, ενός φίλου, ενός ανθρώπου, ενός οικογενειάρχη, ενός συνεργάτη, ενός συμπατριώτη, ενός συναγωνιστή σε διαφορετικά πεδία και επίπεδα και ενός επιστήμονα. Και έχω την τύχη και την τιμή να ζήσω με τον Σπύρο όλες αυτές τις ενότητες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, μέχρι και σήμερα. Ο δεύτερος λόγος είμαι ιδιαίτερα τυχερός, διότι προλόγησα το βιβλίο. Άρα πάει να πει ότι όχι μόνο το διέτρεξα, το διάβασα, το μελέτησα, μου ήταν και μου είναι χρήσιμο. Και είχα τη δυνατότητα έτσι, έγκαιρα, όσο συνεργαζόμασταν, να διαπιστώσω την αγωνία του Σπύρου, να ολοκληρώσει αυτό το εγχειρίδιο. Ένα εγχειρίδιο το οποίο θα έπρεπε να ενσωματώνει και επιστημονική γνώση, αλλά και εμπειρία. Εμπειρία που απέκτησε καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής, αλλά με πολύ σημαντικά βήματα, όπως και τα δικά μου βήματα, κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Και να δω ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, διευρυμένης έρευνας και τεκμηριωμένης ανάλυσης, συμπυκνωμένης γνώσης και πολύχρονης βιωματικής εμπειρίας. Ο Σπύρος Καφράλος, αφού τον δεχθήκαμε με ανοιχτές αγκάλες σαν Research Fellow στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, είχε την τύχη να υποστηριχθεί από μια ομάδα ακαδημαϊκών αλλά και στελεχών επικοινωνίας, έτσι ώστε μετά από 3 χρόνια να παράξει ένα πόνημα που είναι το βιβλίο αυτό, το οποίο συνδέει την ακαδημία με την αγορά, με τα επαγγέλματα επικοινωνίας, με ένα τελείως κενό τρόπο. Το κενό με αλφαγιώτα, έτσι, με ένα τελείως νέο τρόπο. Γιατί ο Σπύρος μιλάει για τις νέες τεχνολογίες και πώς αλλάζουν άρδιν την πολιτική επικοινωνία εφαρμοσμένα. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτή είναι μια μελέτη που αποτελεί βοήθημα για εκείνον ο οποίος ασκεί πολιτική επικοινωνία, για οποιοδήποτε ασκεί διακυβέρνηση ή ενδιαφέρεται για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ασκηθεί η πολιτική επικοινωνία, αλλά συγχρόνως αποτελεί και ένα εγχειρίδιο για κάθε πολίτη, ο οποίος οφείλει να είναι εγγράμματος, να είναι ενεργός και να μπορεί να παίρνει εγγράμματες φωτισμένες τελικά αποφάσεις σχετικά με το ποιοι τον εκπροσωπούν, πώς τον εκπροσωπούν και ποια είναι η ατζέντα. Ένας τέτοιος εγγράμματος πολίτης χρειάζεται ένα εγχειρίδιο, χρειάζεται ένα βιβλίο σαν αυτό του Σπύρου και λέμε ότι χρειάζεται κάτι ακόμα περισσότερο, χρειάζεται μία σειρά. Αυτή η σειρά εγκαινιάζεται σήμερα με την έκδοση του εκλεκτού μας του Σπύρου του Καπράλου. Η σειρά λέγεται «Ποιοτική επικοινωνία και νέες τεχνολογίες» σε σύμπραξη με τον εκδοτικό οίκο Παπαζήση.
και ακολουθούν μία έκδοση για την επιστήμη της επικοινωνίας από τον συνάδελφο Γιώργο Καμπουράκη. Ακολουθεί ένα εγχειρίδιο, μία έκδοση για την επικοινωνία με drones από τον διδάσκοντα κύριο Αποσπόρη. Και ακολουθεί, κάτι το περιμένουμε όλοι πώς και πώς, γιατί περάσαμε πολλά στο Ινστιτούτο στη διάρκεια του, μία έκδοση για την ανθρωπιστική επικοινωνία από τον κύριο Γιώργο, από τον δόκτωρα Γιώργο Μανολάκο. Άρα έχουμε να περιμένουμε και άλλες τέτοιες ωραίες βραδιές. Είναι ένα βιβλίο το οποίο συνδυάζει και την επιστημονική μεθοδολογία από το διεθνές πεδίο και άφθονο και ζεστό εμπειρικό υλικό από την πορεία του Σπύρου σε δύσκολα γραφεία τύπου, στην κορυφή δύσκολων και σε δύσκολες εποχές, και με πάρα πολύ καλό ερευνητικό υλικό, αποτέλεσμα της εμπειρικής του έρευνας. Ξεκινάει ένα εκδοτικό πρόγραμμα από το ECI, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, το οποίο θα συζητηθεί τα χρόνια που έρχονται, στο οποίο νομίζω και τα ενσωματώνει και ωραία ο Σπύρος Καπράλος στο βιβλίο του. Έχουμε τα στοιχεία, τα επιστημονικά και τα ακαδημαϊκά, όλα τα μεθοδολογικά εργαλεία και κριτήρια, και ταυτόχρονα φρέσκο, πρωτότυπο, εμπειρικό υλικό. Νομίζω ότι στον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας θα χρησιμεύσει, θα δώσει και στους επαγγελματίες κυρίως, αλλά και στους σπουδαστές, και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Σπύρου Καπράλου και κάθε επιτυχία στο εκδοτικό πρόγραμμα του ECI. Το «Συγκρούσεις και πολιτική επικοινωνία, η ανατομία ενός war room» από τις εκδόσεις Παπαζήσι είναι μια εκδοτική προσπάθεια προκειμένου να βάλουμε την πολιτική επικοινωνία στη λογική μιας ολιστικής προσέγγισης. Έχουν συμμετάσχει σε ποιοτική και ποσοτική έρευνα εκατοντάδες πολίτες και δεκάδες ειδικοί της επικοινωνίας, προκειμένου να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο βάλαμε ένα σημαντικό λιθαράκι στο κεφάλαιο πολιτικό επικοινωνία, προκειμένου ένας πολιτικός οργανισμός να καταστεί sustainable, δηλαδή βιώσιμος, και resilient, δηλαδή να έχει τα απαραίτητα ποσοστά ανθεκτικής προσαρμοστικότητας.